Κατά τη διάρκεια της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στη Χαλιβουργία, έγινε ενημέρωση για τις προτάσεις που υπέβαλε η εταιρεία, ωστόσο αποφασίστηκε να τηρήσουν στάση αναμονής μέχρι ότου υποβληθούν επίσημα οι προτάσεις εκ μέρους της διοίκησης. Σημειώνεται ότι η διοίκηση του εργοστασίου είχε προτείνει στο Σωματείο Εργαζομένων αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων για κάποιο διάστημα, απόλυση 180 εργαζομένων, κυρίως από τη Μαγνησία, που υπάρχουν οι μεγαλύτερες μονάδες του ομίλου, εκ περιτροπής εργασία, πενθήμερη πεντάωρη απασχόληση ή διαθεσιμότητες. Δεν πήραμε καμία απόφαση, έγινε μόνο μία ενημέρωση. Για τον εξής απλό λόγο, ότι δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο στα χέρια μας από την εταιρεία, το οποίο να μας λέει τις κινήσεις τις οποίες θέλει να δουλέψει έτσι η εταιρεία, το πεντάωρο, ας πούμε. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο. Από τη στιγμή που πάρουμε το επίσημο έγγραφο, θα ξανακαλέσουμε πάλι Γενική Συνέλευση και θα πάρθει απόφαση. Δεν θέλουμε να χάσουμε καμία θέση εργασίας, να κρατήσουμε όλους τους συναδέλφους στη δουλειά και από εκεί και πέρα προσπαθήσουμε για το καλύτερο του συναδέλφου. Στο μεταξύ, η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου καταγγέλει και καταδικάζει την ευνηδιαστική διατύπωση εκβιαστικών όρων στους εργαζόμενους της Χαλιβουργίας Θεσσαλίας από τον ιδιοκτήτη της, κύριο Μάνεση, να αποδεχτούν είτε τη μείωση του εργασιακού χρόνου απασχόλησής τους και του μισθού τους, είτε να απολυθούν είτε να τεθούν σε διαθεσιμότητα για να μην κλείσει το εργοστάσιο.